Θα καλωσορίσω τον Δημήτρη, τον οποίο καλέσαμε μαζί με τον Άγγελο από το TikTok, τον μάθαμε εμείς, για να έρθει να μας πει μερικά πραγματάκια. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σας. Ευχαριστώ που μου κάνατε... Την πρόταση. Την πρόταση, ναι. Ναι. Εντωμεταξύ... Και εμείς βεβαίως να σε ευχαριστήσουμε που την αποδέχτηκες. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, πέρα από το τι γράφουμε και τα λοιπά, γιατί βλέπεις με το που πατηθεί το ρέκα, ας πούμε, η διάθεση λίγο αλλάζει και είσαι σε φεζά. Ωραία, εντάξει, τώρα ξέρω εγώ, ναι. Τουλάχιστον εγώ είμαι σε ένα διαφορετικό mood. Πάντως θα πω, καλά, πολλά από αυτά θα μονταριστούν και θα τα ξυλώσω, αλλά θέλω να πω ότι και την ώρα που πριν ξεκινήσει η εκπομπή, που φτιάχναμε εδώ τον ήχο, τσεκάραμε και τα λοιπά, είχα μια έτσι ωραία διάθεση, ρε φίλε. Το κάνω πρώτη φορά και γούσταρα, δεν ξέρω πώς το ζήσατε εσείς. Εγώ άγχος. Να πω την αλήθεια μου, δεν μου έχουν ξαναπεί κάτι τέτοιο. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ με το YouTube. Το TikTok είναι λίγο διαφορετικό. Όταν ανεβάζω τα βίντεο δεν έχω κάποιο άγχος ή κάτι. Όταν μου τα δείχνουν έχω πιο πολύ... ντρέπομαι. Σου τα δείχνουν εννοείς οι δικοί σου, ξέρω εγώ. Ναι. Ή όταν ο πατέρας μου ή η μητέρα μου πάει να δει κάποιο βίντεο, ντρέπομαι. Ενώ όταν ανεβάσω και το δικό μου δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και ο Άγγελος, πες Άγγελο, πες. Ναι, είναι αυτό το TikTok, το έμαθα χτες. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτός εδώ, αυτός δεν ήξερε καν τι είναι το TikTok ο τύπος, δηλαδή δεν ξέρω πού ζει. Και φίλε μου Δημήτρη, είσαι εσύ που μου το έμαθες. Δεν είναι τρομερό. Σοβαρά. Δηλαδή ο πρώτος που είδε στο TikTok να κάνει κάτι είσαι εσύ. Ναι, γιατί δώσε τώρα το link και του λέω, να, είναι ο Δημήτρης που... Όχι, χαίρομαι. Καλά, και εγώ το TikTok δεν το έχω και τόσο πολύ καιρό. Εντάξει, το έχω ένα χρονικό διάστημα, αλλά και τόσο πολύ. Το έχω... Πόσο καιρό? Από το πρώτο μου βίντεο ανέβηκε 25 Οκτωβρίου. Είναι 7 μήνες. Καλά, πολύ, επειδή δεν το ξέρω, να κάνω ένα disclaimer εδώ και να πω ότι το TikTok, επειδή είναι... νέα σε εισαγωγικά σε σχέση με τις άλλες πλατφόρμα, ναι, και application, δίνει οργανικό traffic και views πιο εύκολα από ότι να πάρεις στο YouTube και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ακριβώς, έτσι είναι. Μπορεί και να γίνει ένα άτομο διάσημο σε εισαγωγικά από το τίποτα. Από το τίποτα. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, ναι. Ναι. Εσύ, ας πούμε, που είσαι 7 μήνες, πόσους ακολουθούς έχεις περίπου, γύρω στους 70.000? 66.000. Μπράβο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποιος 6 μήνες, 7 μήνες YouTube και να φτάσει 70.000. Δεν παίζει αυτό. Και στο TikTok έτσι είναι, μην νομίζεις. Είναι δύσκολο να ανεβεί, είναι ανάλογα. Ναι. Ας πούμε, αν ακολουθείς τα trend, άμα ο κόσμος δει ότι του αρέσει τέλος πάντων αυτό που βλέπει, άμα δουλέψεις πάνω σε αυτό, τα καταφέρνεις. Και το YouTube πιστεύω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι κάτι διαφορετικό, ναι. Καλά, δεν το λέω με την έννοια ότι οποιοδήποτε ανεβάζεις βιντεάκια στο YouTube θα φτάσει σε 70.000 κτλ. Καμία σχέση. Όχι. Αλλά εννοώ ότι επειδή είναι στην αρχή το application, δίνει πιο πολύ, ρε παιδί μου. Είναι πιο εύκολο, ναι. Είναι πιο εύκολο και δίνει και πιο πολλά views και like. Ναι, μπράβο, αυτό είναι σίγουρο. Θα κλείσει αυτό το παραθυράκι σε λίγο. Ναι, δηλαδή δεν σου πέρασε καθόλου από το μυαλό να ξεκινήσει από το YouTube? Παραδοσιακά. Έχεις στο μυαλό σου ότι το YouTube είναι κάτι παλιό, είναι κάτι... γιατί δεν πήγες εκεί? Παλιά, όχι, το YouTube ίσα-ίσα νομίζω ότι είναι η καλύτερη πλατφόρμα. Ήθελα κάποτε να αρχίσω YouTube, αλλά όταν σε μια προσπάθειά μου κατάλαβα ότι θέλει πολύ χρόνο, πολλή δουλειά και δεν μπορούσα. Το TikTok δεν τα άνοιξα, δεν ήξερα τι ήτανε. Ξαφνικά βρίσκω αυτή την εφαρμογή, την κατεβάζω, βλέπω ότι παίζει εκεί πέρα, κάνω ένα βίντεο, το βάζω να το βάλω πριβέ και τελικά έκανα το λάθος και το βάλα δημόσια. Το βίντεο πήγε 70.000 προβολές, δεν το περίμενα, και είπα να συνεχίσω. Ντρεπόμουν βέβαια, γιατί στην αρχή έλεγα ποιος θα με δει. Εντάξει, τελικά με ήταν πολύ. Ωραίο αυτό. Πόσα βιντεάκια κάνεις την ημέρα, δηλαδή? Μπορεί να σε συνέχεια και να κάνεις TikTok? Δεν μου παίρνει πολύ ώρα, να πω την αλήθεια. Θέλω να ανεβάζω κάπου στα 4 βίντεο. Μου έχει τύχει να ανεβάσω και 9 βίντεο. Και μέσα στη μέρα μπορεί να έχω κάνει και 20 βίντεο. Και να το έχω αποθηκεύσει στα πρόχειρα. Μάλιστα. Τώρα, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω πάντα να έχω στα πρόχειρα βίντεο. Δεν μου αρέσει να τα πειράζω, βέβαια. Αυτή τη στιγμή στα πρόχειρά μου, για παράδειγμα, έχω 360 βίντεο.
Δεν για το έχω πειράξει όμως. Για να πω στον Άγγελο, επειδή μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Είναι, μένει στα πρόχειρα με την έννοια του ότι είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή να ανεβούνε. Να ανεβούνε, αλλά είναι έτοιμα, ρε παιδί μου. Τα έχει έτοιμα. Είναι αυτό που λέγαμε. Ναι. Στην τηλεόραση το λέγαμε κονσέρβα αυτό. Θυμάσαι, δηλαδή, έχουμε τα θέματα κονσέρβα και όποτε δεν έχει τίποτα, τα πετάμε. Ακριβώς. Ερώτηση. Αυτό το μη λεκτικό που υπάρχει. Γιατί τώρα ακούω τη φωνή σου. Δηλαδή, φαντάσου πριν, βάλαμε στοίχημα. Έχει φωνή, δεν έχει. Τελικά κέρδισε ο Πέτρο. Δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι όλα έτσι όμως. Α, δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι. Υπάρχουν και βίντεο που μιλάω. Αλήθεια. Εντάξει, ναι, είχε κάπου 3.000, δεν τα πρόλαβα να τα δω όλα. Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο πολλά βίντεο. Είναι 800 κάτι βίντεο έχω ανεβάσει. Είναι πολύ λίγα τα βίντεο που μιλάω. Παρακολουθώ πιο πολύ το εξωτερικό και νομίζω ότι τραβάει περισσότερο τον κόσμο στο να διαβάζει και όχι να ακούει τη φωνή του αλλού. Ναι, ρε. Τουλάχιστον είναι το concept μου. Συμφωνώ με τον Δημήτρη. Κάνει καλύτερο, ας πούμε, engage το text, γιατί σε βάζει στο τρυπάκι να το διαβάσεις. Και την ώρα που το διαβάζεις, περνάει η ώρα και δεσμεύεσαι. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, ρε παιδί μου. Δεν είσαι σε φάση. Α, ακριβώς. Καλά. Θα ανοίξει το στόμα ο άλλος να μας πει τις φιλοσοφίες του. Το TikTok είναι 15 δευτερόλεπτα. Σου λέει. Τελείωνε. Δεν έχει εισαγωγές, παιδιά. Καλησπέρα σας και θα σας δείξω ένα βίντεο. Δεν έχει τέτοια. Μπα, 15 λεπτά θα σας είπα την ιστορία και καλή νύχτα. Εμένα μου άρεσε η ιστορία που είπες για το πρώτο σου βιντεάκι και που το έκανες κατά λάθος, publish, ας πούμε, ενώ ήταν κλειδωμένο. Ναι. Είπες ότι ντρεπόσουν. Πολύ. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό για να περάσουμε ένα μήνυμα και στα πιτσιρίκια τα οποία. Και όχι μόνο στα πιτσιρίκια, γενικότερα, γιατί βέβαια στο TikTok τα περισσότερα είναι πιτσιρίκια και καλά κάνουν. Το θέμα της ντροπής. Από πού πηγάζει η ντροπή? Πηγάζει π.χ. από το γεγονός ότι είσαι πλέον ευάλωτος στην κρίση των άλλων, ότι μπορούν να σε... Ναι, είναι ακριβώς αυτό, ότι θα σε δει ο κόσμος, ότι μπορεί να πει κάποιος κάτι για σένα, θα σε δουν οι δικοί σου, κάνεις κάτι το οποίο το νιώθεις δικό σου, όταν κάτι σ' αρέσει. Όταν κάτι το αγαπάς, το κάνεις. Τώρα τι γίνεται, όταν ντρέπεται ένα άτομο, είναι ακριβώς αυτό που είπα τώρα, ότι θα το δει κάποιος άλλος, κάτι θα του πει. Και εγώ αυτό το έχω ακόμα. Δηλαδή, άμα έρθει κάποιος να μου δείξει το βίντεο μου, ντρέπομαι. Ενώ ξέρω ότι μπορεί να το έχει δει τόσος κόσμος. Μια ανασφάλεια. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ποιες είναι οι τακτικές που χρησιμοποιείς εσύ για να το ξεπεράσεις αυτό, γιατί φαντάζομαι το παλεύεις. Όλοι το παλεύουμε, αλλά όσο περνάει ο καιρός, φαντάζομαι αποκτάς μια υπόσταση καλύτερη και μπορείς να. Ναι. Στην αρχή δεν μπορούσα, δηλαδή μου έδειχνε κάποιος το βίντεο και απλά έφευγα. Εντάξει, μετά το συνηθίζεις. Άμα στο πούνε μία, στο πούνε δύο, στο πούνε τρεις, ναι, εγώ αυτός είμαι. Και όταν βλέπεις κιόλας ότι έχεις ακολουθούς, ότι δηλαδή δεν είσαι. Ότι με λίγα άτομα, δεν σε ακολουθούν. Ναι, ότι αυτό που κάνεις δεν χάνεις. Mm-hmm. Δηλαδή και σ' αρέσει και αρέσει και στον κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι για να κάνεις καλά βίντεο πρέπει να είσαι φαν του εαυτού σου. Όχι σε θέμα να σε τσόνιο, αλλά φαν του εαυτού σου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το βράδυ να κάθομαι και να βλέπω τα βίντεο που ανέβασα και να με διορθώνω κιόλας. Δηλαδή περνάει η ώρα μου να βλέπω τα δικά μου βίντεο. Ναι. Κοίτα, μην νιώθεις ένοχες. Γιατί και εγώ τα βραδάκια, τα δικά μου βίντεο κοιτάω. Ναι. Ναι, έχει πλάκα, δεν ξέρω γιατί. Τι μαζοχιστικό είναι αυτό. Και είμαι σε φάση, λέει, αφού μου αρέσει να τα βλέπω, τι να κάνω τώρα. Τα είπα ωραία, ξέρω εγώ. Εντάξει. Yeah. Και ναι, βλέπεις και τις αδυναμίες σου και τα λοιπά. Ακριβώς. Η ερώτησή μου, πηγαίνεις σχολείο, έτσι? Ναι, πάω σχολείο. Καταλάβετε. Τέλεια. Στο σχολείο, πώς είσαι? Δηλαδή, είσαι το παιδί που θα κάνει χιουμορ, θα κάνει την πλάκα? Ή... Ναι, στο φουλ. Το χιούμορ στη ζωή μου είναι το πρώτο από όλα. Στο σχολείο γενικά, στην αρχή όταν άρχισα τα TikTok, με σχολιάζαν αρκετά, δεν μπορώ να πω. Κάποια άτομα τουλάχιστον. Αλλά δεν υπάρχει άτομο το οποίο θα έρθει επειδή απλά κάνω TikTok να με προσεγγίσει κάτι τέτοιο. Είναι το ίδιο πράγμα. Είχα τους φίλους μου, τα μαθήματά μου. Πρώτα θα κάνω τα μαθήματά μου, μετά θα κάνω τα βίντεό μου. Δεν αλλάζει κάτι. Και, τέλεια. Και είναι αυτή η ανάγκη για δημιουργία, αυτό το άμεσο που σου έκανε να μπεις σε αυτή την πλατφόρμα και να συνεχίζεις με... Ναι. Όταν είμαι γενικά άτομο δημιουργικό, δεν μπορώ να πω, θέλω να καταπιάνομαι με πολλά πράγματα. Όταν μου έρχεται μία ιδέα,
Παίρνω πάντα ένα χαρτί και αρχίζω και γράφω. Γράφω δηλαδή τους διαλόγους, ποιο χαρακτήρα θα κάνω, πώς θα τον κάνω αυτό το χαρακτήρα, γιατί δεν είναι μόνο τα λόγια. Είναι το πρόσωπο, ο τρόπος που θα δείξω κάτι, που θα το χειριστώ, ας πούμε, ένα λόγο, πώς εκείνη τη στιγμή θα κάνω το πρόσωπό μου για να γίνει πιο σε εισαγωγικά γελίο, πιο αστείο, πιο διασκεδαστικό. Να μην ή να δείξω το συνέστημα. Ναι, ακριβώς. Το... Να μην δείξω ένα άτομο που κοιτάει μια κάμερα, λέει τρία λόγια και τέλος. Εκφραστικότητα. Ακριβώς. Εκφραστικότητα, μπράβο. Το διέκρινα και εγώ αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να το δουλεύεις για να βγει αυτό, όπως βγαίνει. Ναι. Η σκέψη σου για μετά το σχολείο ποιες είναι. Δηλαδή, σκέφτεσαι κάτι... Είναι κάτι που θες να μας ναι, πει. Ναι, έχω... μου αρέσει καταρχήν η δουλειά του ηθοποιού, δεν μπορώ να πω. Είναι κάτι που το λατρεύω. Φαίνεται, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Γιατί το πρόσωπό σου παίρνει εκφράσεις και καταλαβαίνουμε, χωρίς να λες λόγια ουσιαστικά, ναι. Τι γίνεται, κάτι παίζει. Ναι, από τα αγαπημένα μου. Αλλά εντάξει, πάντα βάζω στο μυαλό μου ότι μπορεί να τα καταφέρεις, άρα να έχεις και ένα plan B. Του τύπου κοινωνιολογία, αρχαιολογία, καμία σχέση βέβαια με τον ηθοποιό. Αλλά εντάξει. Ή ακόμα και κάποιο χόμπι μου. Αυτά που είπες ασχολούνται. Ναι. Τέλεια. Όλα ασχολούνται πάντως με τον άνθρωπο. Ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι κάτι που σε καταλαβαίνω. Μία ακόμα ερώτηση, αν μου επιτρέπεις. Πέτρο. Ναι, βέβαια. Πέτρο, εγώ γιατί, ρε φίλε. Δεν απαγορεύονται οι ερωτήσεις, ξέρεις. Τα κοιταζόμαστε μόνο. Θα ήθελα να. Οι μεγαλύτεροι, οι γονείς σου, οι καθηγητές σου, σε τι φάση βρίσκονται. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, εμείς που είμαστε στα 30 κάτι, Πέτρο. Εγώ είμαι 20 κάτι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, κοντεύεις εσύ τώρα, συγγνώμη. Ας πούμε, η γενιά των γονέων μας θα έλεγε τώρα, τι είναι αυτά τα τακ-τακ, τουκ-τακ που κάνετε. Ναι, κάπως έτσι. Ωραία. Τι παίζει με τους καθηγητές σου, με τους γονείς σου. Ωραία. Οι καθηγητές μου στην αρχή δεν ήξεραν. Κάποια στιγμή με πιάνει μια καθηγήτριά μου και μου λέει, σε βλέπω σε αυτό το τικ, μου κάνει τακ, κάνω TikTok. Ναι, εγώ είμαι. Μου κάνετε κάνει που σε έχω στο σχολείο, σε έχω και στο σπίτι τώρα. Όλη μέρα σε βλέπει η κόρη μου. Σας ευχαριστώ, κύριε, να είστε καλά. Τέλος πάντων, η μάνα μου είναι γενικά προοδευτικό άτομο. Δεν είχε πρόβλημα, της αρέσει αυτό που κάνω. Και ο πατέρας μου έχει ανοίξει TikTok μόνο και μόνο για να με βλέπει. Δεν ασχολείται με τους άλλους. Γενικά τους αρέσει. Γελάνε με αυτά που κάνω. Είναι μια καινούρια μορφή επικοινωνίας, η οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Και μόνο που σου λέει η καθηγήτρια ότι τον είδα, ξέρω εγώ, και είναι κάτι... Εγώ δηλαδή δεν μπορούσα να... Ήθελα να πλησιάσω την καθηγήτριά μου με κάποιο τρόπο, να της πω κάτι, ρε φίλε, και δεν μπορούσα. Κατάλαβες, δεν μου δίνονταν αυτή η ευκαιρία. Και τώρα ο άλλος έχει τη δυνατότητα μέσα από το σπίτι του, ξέρεις, να δείξει κάτι και να την πλησιάσει λίγο περισσότερο, ξέρω εγώ. Όταν άρχισα με το TikTok και είδα ότι άρχισε να υπάρχει μια άνοδο, δεν περίμενα ότι θα υπήρχε, ας πούμε, κόσμος ο οποίος θα ήθελε να βγούμε ακόμα και φωτογραφία. Δηλαδή, μου είχε τύχει και αυτό το σκηνικό. Να είμαι με φίλη μου και να μου έρχεται μια μητέρα με τα παιδάκια της και να μου κάνει, μπορώ να σας βγάλω μια φωτογραφία. Εγώ είχα πεθάνει από τα γέλια. Ναι. Είχα μείνει, λέω, είναι λίγο άβολο, Πολύ. Έκατσα, έβγαλα τη φωτογραφία. Και μου είχε τύχει πολλές φορές να με πιάσουν, να βγάλουν φωτογραφίες και άλλα τέτοια. Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Γιατί αυτό που κάνουν απλά. Ναι, δεν είναι το σπουδαίο. Είναι κάποια βιντεάκια που κάνω γιατί μ' αρέσουν. Περνάω καλά. Ούτε τραγουδιστής είμαι, ούτε ακόμα τουλάχιστον ηθοποιός. Ναι. Δεν έχω κάποιο ταλέντο. Εννοείς ότι δεν το παίρνεις και πολύ σοβαρά και καλά κάνεις, νομίζω. Και καλύτερα. Ναι. Καλύτερα. Πάνω σε αυτό που είπες. Μπορεί να σε περνάνε για τον Μπραν από το Game of Thrones, Έχεις υπόψη του κάτι τέτοιο? Το φέρνει λίγο, ναι. Το φέρνει λίγο. Εμένα κάτι για Σπύρο μου λένε από το Παραπέντε. Τώρα δεν ξέρω. Σπύρος Παραπέντε. Και κάποια επίσης βιντεάκια σου μου θύμισαν έτσι στη θεατρικότητα τον αγαπημένο μου τον Ρένο τον Χαραλαμπίδη. Ναι, ρε, και του μοιάζει για το και του φέρνει τώρα εννοώ. Του ουρανού. Μπορεί και αυτό να θέλουν να σε βγάλουν φωτογραφίες. Α, δεν ξέρω. Όχι. Δημητρή, θα ήθελα πάλι εγώ θα πάω στο θέμα που εμένα με απασχολεί πάρα πολύ. Τι θα έλεγες σε ένα πιτσιρικά ο οποίος είναι δημιουργικός, έχει κάποιες καλές ιδέες
αλλά τον κρατάει πίσω αυτό, αυτή η σκέψη, αυτή η ανασφάλεια. Να συνεχίσει. Τι θα πει ο κόσμος. Ναι, το τι θα πει ο κόσμος να μην τα ακούει ποτέ, γιατί ό,τι και να κάνεις θα έχει κάτι να πει και δεν θα είναι ποτέ θετικό. Θα υπάρχουν βέβαια τα θετικά που θα είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, να συνεχίσει να κάνει αυτό που του αρέσει, αν του αρέσει, να μην κάνει κάτι για τους άλλους, να κάνει κάτι για αυτόν και να μην τον, να μην τον κρατάει πίσω ο κόσμος. Δηλαδή όταν έχει μια ιδέα, να κάθε να το κάνει γιατί του αρέσει και θα δει μετά πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν τι θα πει ο κόσμος. Αφήνουμε τον κόσμο. Ωραία, αλλά το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποιες πρακτικές, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει. Να είναι ο εαυτός του, να αγαπάει αυτό που κάνει, να είναι φαν του εαυτού του, να κάνει βίντεο που να θέλει ο ίδιος να δει. Να μην κάνει βίντεο επειδή δεν τα θέλει, δεν του αρέσουν. Που να τον προσεγγίσουν εκείνον, να του αρέσουν αυτό που κάνει. Να είναι ο εαυτός του, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εσύ έχεις κάνει ποτέ κάποιο βίντεο το οποίο να ήξερες ότι μπορεί να πάρει προβολές, αλλά δεν το γούσταρες και λες δεν το ανεβάζω? Μου έχει τύχει να κάνω βίντεο το οποίο δεν μου άρεσε, μου το είχαν προτείνει. Δεν ήθελα να το ανεβάσω, κι όμως αυτό το βίντεο είχε πάει πάρα πολύ καλά. Από τα πολύ καλά μου βίντεο. Αλλά και τώρα είναι ένα βίντεο το οποίο δεν μου άρεσε. Δεν ήταν το στυλ μου. Δεν ήταν για μένα αυτό το βίντεο. Παρόλο που το έκανα. Ναι, το έχω κάνει. Μάλιστα. Και σε ρωτάω γιατί και εμένα μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να γυρίσω ένα βίντεο 15 λεπτό, να μου έχει πάρει ολόκληρη τη μέρα μου. Και στο τέλος να είμαι τόσο δυστυχισμένος και να λέω δεν παίζει να το ανεβάσω αυτό. Ρε. Δεν συμφωνώ με αυτά που έχω πει, ρε φίλε, και δεν ξέρω γιατί. Και γι' αυτό σε ρωτάω, ναι. Αλλά νομίζω ότι επειδή η πλατφόρμα έχει χαμηλές ηλικίες, γι' αυτό σε ρωτάω όλα αυτά. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Πώς κάποιος διαχειρίζεται το hating, το οποίο λέει όποιος και να είσαι, κάποιος θα σε μισεί. Θα έχεις. Το θέμα, οι περισσότεροι κάνουν blog, αλλά δεν είναι δουλειά να κάνεις blog, γιατί πάντα θα υπάρχουν. Δεν είναι λύση, δηλαδή. Μπορείς, άκου, εγώ δέχομαι το hate που θα μου κάνεις, αλλά θα είναι hate με humor ή που θα μου πεις τα αρνητικά μου. Δεν δέχομαι το hate που θα έρθεις απλά να με βρίσεις. Δεν πρέπει να ακούς και αν θες, αδιαφορείς κιόλας. Εγώ προσωπικά δεν αδιαφορώ. Ίσα-ίσα που τους γράφω, δεν τους βρίζω. Αλλά τους κάνω γράφεις... να σπάνε περισσότερο τα... Κυριολεκτικά, κάνω... όχι μεταφορικά. Ας πούμε, μπορεί να με βρήσει κάποιος και να του πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, τους... να τους πάσω τα νεύρα. Ακριβώς, ναι. Θα τους πάσω τα νεύρα. Okay. Κοίτα, και εγώ δεν ήμουνα... Είναι, νομίζω, κάτι πολύ εύκολο να πεις «ΟΚ, σας κάνω blog, ξέρεις, οποιοδήποτε μου κάνει αρνητική κριτική, like, δεν καταλαβαίνεις και άντε, γεια». Αυτό βέβαια το βρίσκεις συνέχεια μπροστά σου, γιατί, όπως είπες, αυτοί οι άνθρωποι πάντα θα υπάρχουν και πρέπει να αναπτύξεις καινούριες στρατηγικές τακτικές, ώστε να το διαχειριστείς αυτό. Όπως είπες, να εσύ το περνάς σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, στο ότι ακριβώς. Θα σου κάνω εγώ hate. Για πες μας. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι άλλες πλατφόρμες, αλλά το TikTok όταν υπάρχει hate, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Όσο σε βρίζει ο άλλος, τόσο πιο πολύ ανεβαίνεις. Αυτό ισχύει στην πλατφόρμα της ζωής. Δεν θα πω ψέματα, έχω προκαλέσει για να προκαλέσω. Αχα. Το έχω κάνει επίτηδες, ναι. Όταν πρωτοάρχισα, ήταν, το έκανα εντελώς επίτηδες, να προκαλέσω για να δω hate. Το βίντεο είχε μόνο hate, δεν υπήρχε τίποτα θετικό. Έγινε το μεγαλύτερο μου βίντεο αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Αλήθεια, τι έδειχνα σε αυτό το βίντεο, αν γίνεται να μας πεις? Δεν έδειχνα κάτι, απλά στην ουσία έβριζα τους hater. Το θέμα δεν είναι μόνο να κάνουμε όμως αυτό, το θέμα είναι να κάνεις και τον κόσμο να γελάει. Γιατί εγώ γι' αυτό άρχισα. Για να κάνω κόσμο να γελάει. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε είσαι ο αγαπημένος μου TikToker, μου έφτιαξε τη μέρα. Και όταν κάποιο μου γράφει μου έφτιαξε τη μέρα, όσα hate και να μου κάνει ο άλλο, ο ένα να είναι, εγώ χαίρομαι. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Και ναι, ξέρεις κατά. Γιατί. Γιατί είσαι καλλιτέχνης, Δημήτρη. Έχεις αυτή την... κάτι τέτοιο μέσα σου, προφανώς. Κοίτα, οποιοσδήποτε θα κάτσει να κάνει βιντεάκια, ακόμα και τόσο μικρά, ας πούμε, στο TikTok, γιατί δεν έχει σημασία, είναι μια μορφή έκφρασης, έχει κάτι καλλιτεχνικό μέσα του, like. Είναι de facto αυτό, ρε φίλα. Οποιοσδήποτε. Εντάξει,
Πες. Όχι, εντάξει. Τελείωσα. Ωραία. Να πω την αλήθεια μου, δεν είμαι εντελώς διαφορετικός από το TikTok και στη ζωή μου. Αλλά στη ζωή μου δεν είμαι πάντα έτσι, ας πούμε, χαρούμενος κάτι. Μπορεί να κάνω βίντεο και να είμαι εκείνη τη μέρα χάλια, να μην έχω καθόλου όρεξη, και όμως το βίντεο δεν θα φανεί καθόλου αυτό. Θα φανεί μόνο αν θέλω εγώ να σου δείξω. Ναι, μπαίνει σε ένα mood δηλαδή ότι αυτή είναι η περσόνα μου και... Ναι, ναι. Γενικά είμαι κλειστός σαν χαρακτήρας. Mm-hmm. Πολύ. Αυτό ισχύει νομίζω για όλους τους καλλιτέχνες και εμείς επειδή έχουμε υπάρξει συνάδελφοι με τον Άγγελο, έχουμε γνωρίσει αρκετούς και νομίζω ότι αληθεύει για πολλούς, έτσι δεν είναι, Άγγελε? Δηλαδή περισσότεροι είναι εσωστραφείς, ρε παιδί μου. Θα στα πω στο βίντεο. Ξέρω εγώ. Σίγουρα, και για να μπαίνεις σε μια διαδικασία καλλιτεχνική σημαίνει κάτι, για να δείξεις κάτι, να βγάλεις προς τα έξω, σημαίνει ότι κάτι έχεις σκεφτεί από μέσα σου. Ναι. Σκεφτεί να βγάλεις κάτι τέτοιο. Και το TikTok είναι μια ευκαιρία στις μέρες μας. Όχι μόνο για ανθρώπους σαν τον Δημήτρη, ο οποίος κάνει, ας πούμε, σκερτσάκια και βγάζει αυτό το καλλιτεχνικό του, αλλά και για τους μουσικούς. Δηλαδή μπορεί πραγματικά να γράψει ένα κομματάκι και να το βάλει ένας διάσημος TikToker και να το κάνει ο άλλος repost και να γίνει hit αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Το TikTok δημιουργήθηκε πιο πολύ για να αναδείξει κάποια ταλέντα. Βέβαια στο εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα έτσι, ή δεν ξέρω και αν γίνει και ποτέ, όπως και στο YouTube, ξέρεις καλύτερα. Ας πούμε στο εξωτερικό, όπως είναι π.χ. ο Νόεν, ένας, ή Charlie, τους δίνουν εκπομπές, τους κάνουν διάσημους, τους κάνουν αληθινούς διάσημους, δεν είναι μόνο από το TikTok. Είναι στην τηλεόραση, τους ξέρει κόσμος. Ναι, όλο αυτό γίνεται με... Ναι. Ναι, ότι υπάρχει η προοπτική να φύγεις από την πλατφόρμα και να φτιάξεις ένα προσωπικό brand, ας πούμε, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στο Instagram ή στο TikTok, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί όσο βγάζεις το πρόσωπό σου έξω, αυτή είναι και η επιχείρησή σου, ας πούμε, ρε παιδί μου. Είσαι εσύ. Μπορεί αύριο το TikTok να κλείσει, αλλά ο Δημήτρης μπορεί να είναι οπουδήποτε. Το έχουμε δει και στο παρελθόν με τους αδελφούς Λόγκαν, ας πούμε, που ήταν στην άλλη τη μικρή πλατφόρμα η οποία έκλεισε και πήγαν, ξέρω, κάνουν βιντεάκια τώρα TikTok, Instagram, YouTube, τεράστια κανάλια κτλ. Ναι, έχει προοπτική και κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό, όπως ο Δημήτρης, και νομίζω καλά κάνουν. Ε. Οι πιτσιρικάδες όμως είναι λίγο, ξέρεις, ζυζάνια, ρε παιδί μου. Με ενοχλούν πολύ. Δηλαδή, εγώ που ανέβαζα κάτι βιντεάκια και φαίνεται ότι δεν είμαι, ρε παιδί μου, 15 χρονών, μου ρίχναν πινελίκια και καμιά φορά έλεγα: Θα δω το προφίλ του. Και πήγαινες και έβλεπα τον ανιψιό μου, ξέρω. Και έλεγα: Πώς γίνεται να με βρίζει αυτός, γιατί? Και βρίζουν άσχημα, χωρίς να κάνεις τίποτα. Βρωμιάρη, ηλίθεια, δεν σκούπισε στο σπίτι σου, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Μπορούν, με έχουν βρει ακόμα και followers μου. Ναι, ναι. Να έχω κάποιον follow και να με... Ναι, να έχω follow και να με βρίζει. Ή να έχω άτομα τα οποία δεν με έχουν κάνει follow, αλλά να μου λένε: Είσαι ο αγαπημένος μου TikToker και άλλα τέτοια. Αλλά follow δεν μου έχουν κάνει. Ναι, ναι, ναι. Για να δουν αν θα απαντήσεις και τα λοιπά. Ναι, ναι. Εσύ, Άγγελε, τι σημειώνες? Κάτι σε έβλεπα, κάτι έγραφες εκεί πέρα. Έγραφες τις ερωτήσεις σου και μετά να τις κάνεις. Άντε, ήρθε η ώρα. Κάντες. Τώρα έχουμε πέρασει σε άλλα θέματα. Είναι too late για τις ερωτήσεις. Όχι, ρε, ξαναγύρνα. Γιατί, σιγά. Δεν είμαι έτοιμος για κάποια ερώτηση αυτή τη στιγμή. Παιδιά, χωρίς πλάκα. Λοιπόν, εγώ, καλά και ο Άγγελος και εγώ, δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό, Δημήτρη. Δηλαδή, σε φάση, ξέρω εγώ, να πάρουμε τέτοιου είδους... Δεν είναι συνέντευξη, είναι μια κουβέντα που κάνουμε. Ναι. Και ένιωθα έτσι λίγο αμήχανα και είχα ένα άγχος, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν εσύ... Ακόμα όταν... χειρότερα. Ναι. Είμαι υπερβολικά αγχώδης για όλα, για όλα. Μέχρι και να πάω έξω να φάω κάτι, είμαι αγχώδης πώς θα δώσω τα ρέστα, τα πάντα όλα. Α, το σκέφτεσαι, κάνεις αυτό στο μυαλό σου. Τόσο πολύ, ναι, τα του πόθα μου. Τώρα που μιλήσαμε και τα λοιπά, σου έφυγε λέει αυτό ο χαλάρωσης, ας πούμε. Είναι λίγο πιο χαλαρό, ναι. Εντάξει. Έχω δει τώρα πώς, τι γίνεται ακριβώς, πώς λειτουργεί. Ερώτηση, επειδή και για μας είναι η πρώτη φορά, είναι το πρώτο βίντεο. Είσαι γουρλής? Όχι.
Όχι. Ο πρώτος που λέει την αλήθεια, ξέρεις, κατάμουτρα. Δεν είμαι. Δεν είμαι καθόλου. Ευτυχώς, γιατί θέλαμε έναν μη γουρλί εμείς, για να μας φέρει γούρι. Δεν πιστεύουμε σε γούρια εμείς, τη σιγά τώρα, όποιον και να φέρνουμε. Καλά θα τα πάμε. Απλά ήθελα να πω ότι... Εγώ χαίρομαι που συνομιλούμε με έναν νέο άνθρωπο σαν τον Δημήτρη. Που έχει κότσια. Που έχει κότσια και κάνει κάτι δημιουργικό. Δηλαδή εγώ στην ηλικία, εγώ στην ηλικία του Δημήτρη, ας πούμε, σκεφτόμουν κάτι πράγματα που... Τι να πω τώρα. Σκεφτόμουν κάτι ό,τι να είναι, ας πούμε. Και είναι σημαντικό τώρα, είδες, που έτσι πιο μικρές ηλικίες σου λένε... Δηλαδή δεν μπορούσες να μιλήσεις με τον 17χρονο Πέτρο τώρα σε εκπομπή. Θα σου πει, τι λέει αυτός, τον φέραντα, ας πούμε. Ξέρουμε λίγο, θα σου λέγα διάφορα περίεργα. Απλά αυτό το είχαμε σχεδιάσει να το κάνουμε με φυσική παρουσία σε στούντιο. Αλλά λόγω το... Ναι. Άρα να δεσμευθούμε, εάν πάμε καλά και δεν, δηλαδή τύχη μας ευνοήσει, θα βρεθούμε οι τρεις μας κάποια στιγμή. Θα βρεθούμε στιγμή, σε στούντιο. Οι τρεις μας και θα το κάνουμε. Ναι, μόλις πιάσει και ο Δημήτρης τους 200.000 followers. Ναι, γιατί... ναι, αύριο πρωί. Εντάξει, είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Πες. Εγώ στους 70.000 είμαι πολύ ευχαριστημένος και άμα πιάσω κάποια στιγμή τους 100, θα είμαι υπερευτυχισμένος. Δηλαδή, ευτυχής. Εντάξει, είναι πολύ 100.000 και για Ελλάδα. Εγώ ούτε YouTuber είμαι, ούτε ασχολήθηκα ποτέ. Ξαφνικά μπήκα σε αυτή την πλατφόρμα και είναι πολύ ωραίο. Με ποιον τρόπο μπορεί μια πλατφόρμα και ένα προσωπικός λογαριασμός σε 100.000 followers να αλλάξει τη ζωή ενός 17χρονου, ας πούμε? Εμένα δεν άλλαξε η ζωή μου. Δεν εννοώ επαγγελματικά ή κάτι. Μπορεί να... Συμπεριφορά. Ναι, λίγο συμπεριφορά. Όχι προς το κακό. Όχι προς το κακό. Μπορεί να καβαλήσει κάποιος στην κυριολεξία το καλάμι. Να πει, α, εγώ έχω τόσους. Ναι. Δεν κάνω παρέα εσένα γιατί έχεις λιγότερους, κάτι τέτοιο. Δεν πάει έτσι. Συμβαίνουν και αυτά. Μου έχουν πει εμένα ότι είσαι σνόπ. Ναι, μου το έχω... Καλά, υπάρχει πολύ κράξιμο, να το λέμε αυτό. Από τους άλλους TikToker, εντάξει, όχι όλους, σίγουρα. Ναι. Υπάρχει και κράξιμο. Ναι. Το οποίο, ναι, μαθαίνετε πολύ εύκολα και βέβαια δεν θα κάτσω να πω ποιοι είναι και ποιος είναι. Καλά, ούτε καν, ναι, δεν χρειάζεται. Κατάλαβα. Δεν τους δίνω καν σημασία. Και απλά, ναι, αυτό. Δεν πρέπει να δει σημασία. Αλλά... Τώρα, το πώς αλλάζει... Ναι, ναι, πες. Πώς αλλάζει προς το θετικό, ας πούμε. Γιατί ωραία, σίγουρα αλλάζει και στο θετικό είναι ότι χαίρεσαι. Δηλαδή, εγώ ανεβάζω ένα βιντεάκι και χαίρομαι όταν δω ότι ανεβαίνει, ότι πηγαίνει καλά το βίντεο, ότι ο κόπος μου ανταμείβεται, ότι βλέπω κόσμο να γελάει κάτω στα σχόλια. Μ' αρέσει να βλέπω ότι ξέρω ότι γελάνε. Είναι πολύ χαρούμενο αυτό. Να ξέρεις ότι υπάρχουν 5-6 άτομα ή ένα άτομο, το οποίο μπορεί να ήταν χάει εκείνη τη στιγμή και αυτά τα δευτερόλεπτα να του δώσες γέλιο. Ναι, να ξεχάστηκε. Για μένα τουλάχιστον. Για μένα τουλάχιστον. Γραφικός γίνομαι, αλλά είναι αλήθεια. Ναι, κατάλαβα. Ακούγεται λίγο γραφικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν βλέπεις την αλληλεπίδραση και λες ο άλλος, ξέρω εγώ. Ναι. Επίσης, γνώρισα πολύ κόσμο από το TikTok. Μπράβο, για πες μας γι' αυτό, γιατί και εγώ μέσα από το ίντερνετ έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο και αξιόλογους ανθρώπους, τους οποίους δεν θα είχα ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσω. Ναι. Πραγματικά έχω κάνει φιλίες, έχω κάνει ο καλύτερος μου φίλος αυτή τη στιγμή, η φίλη. Την έχω γνωρίσει μέσα από το TikTok, το οποίο είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο άτομο. Πολύ. Άτομα τα οποία δεν περίμενα θα μου συμπεριφερθούν έτσι, θα με βοηθήσουν σε διάφορα πράγματα. Και φίλους θα κάνεις και όλα θα τα κάνεις. Εγώ γενικά αυτό το έχω ως κύριο όταν πάω να κάνω κάτι. Ότι θέλω να τα έχω καλά με όλους. Δεν μπορώ να νιώθω ότι σε μία πλατφόρμα υπάρχει κάποιος, σε εισαγωγικά συνάδελφος, σε εισαγωγικά, που θα με μισεί, ότι του έχω κάνει κάτι ή οτιδήποτε. Σε θέμα ζήλιας που μπορεί να έχει κάποιος, δεν με απασχολεί, αλλά να σου έχω κάνει κάτι, δεν θα το θέλω κι εγώ. Μάλιστα. Ναι, με όλους θέλω να τα έχω καλά. Με όλους. Κατάλαβα. Θέλεις να είσαι σε ένα περιβάλλον αρμονικό και ήρεμο και να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Δεν πρέπει να παίρνουμε σοβαρά τα πάντα. Κάποιοι το παίρνουν πολύ σοβαρά το TikTok. Δεν πρέπει να το πάρει σοβαρά το TikTok. Εσένα σου έχει...
Εσένα σου έχει τύχει ποτέ να, πέρα από αυτά που λες τώρα, ότι δεν με νοιάζει και τα λοιπά, που καλά κάνεις, να χτύπησε ο άλλος, ταν, ξέρω, και να πεις, πω ρε φίλε, αυτό πόνασε. Ναι, εγώ όταν βλέπω τα αρνητικά σχόλια, μπορεί να με ενοχλεί εκείνη τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει η μέρα που θα πέσω ψυχολογικά, γιατί πέφτω γενικά πολύ εύκολα εγώ, και θα είναι μία μέρα μέσα σε 2 μήνες πες, που θα έχω πέσει ψυχολογικά, θα το σκέφτομαι, αλλά θα κρατήσει 2-3 ώρες. Μετά θα είμαι τόσο ανεβασμένος και θα έχω τόση όρεξη που δεν υπάρχει περίπτωση εκείνη τη μέρα να κοιμηθώ, αλλά να κάνω όλη μέρα βίντεο. Θα έχω τόση όρεξη και τόση διάθεση και πολλή δημιουργικότητα. Α, άρα είδες, σου γυρνάς τη δημιουργικότητα μετά και θες να εκφραστείς περισσότερο. Ναι. Άρα, σε εισαγωγικά, καλό μου κάνουν και τα χέρια. Γιατί με διορθώνω. Με διορθώνω. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Πολύ ωραία. Ωραία. Άγγελε, εσύ σύγησες. Τι έγινε, ρε φίλε? Έχω αράξει εδώ, σας βλέπω. Πώς σου φαίνεται? Γενικότερα, πώς σου φαίνεται η παρέα και το κόνσεπτ? Και καλά, και ο Δημήτρης βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι ομιλητικός και λαλίστατος. Αλλά πώς το βλέπεις το concept γενικότερα? Γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ο Δημήτρης είναι ένας καλεσμένος στο καινούριο podcast, αλλά είναι ο πρώτος καλεσμένος, αλλά σίγουρα όχι ο τελευταίος, γιατί το podcast αυτό θα έχει συνέχεια και το όνομα, να πούμε ότι το σκέφτηκες εσύ, το οποίο ποιο είναι, διαθύμισε μου. Μα μαζί το σκεφτήκαμε. Εντάξει, μαζί. Το οποίο λοιπόν, είναι, θα το ξεχάσει. Όχι, όχι, κάτσε να περιμένει. Α, ναι. Τουλάχιστον 2. Τουλάχιστον 2. Τουλάχιστον 2, γιατί... Θα είμαστε από τουλάχιστον 2. Και θα βρισκόμαστε εδώ πέρα με διάφορους ανθρώπους που έχουν πράγματα να πούνε, όπως μοιράστηκε μαζί μας ο Δημήτρης και μας έδωσε τις συμβουλές του για το πώς αντιμετωπίζει το hate και τα λοιπά και τα λοιπά, τα θετικά και τα αρνητικά. Και ναι, αυτό. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Νομίζω ότι... Κι εγώ. Μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε. Ναι. Και ήταν κάτι εύκολο. Δηλαδή, μπήκαμε εδώ, τα συνδέσαμε όλα, βγήκαμε live. Είχα. Καλά, είχαμε κοπιάσει εμείς με τον Άγγελο πιο πριν σε φάση να συνοηθούμε πώς και τα λοιπά, αλλά άπαξ και χτίστηκε αυτό. Ήρθε ο Δημήτρης, του στείλαμε την πρόσκληση στο Zoom, μπήκε και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε το μοντάζ, ξέρεις, δεν έχει ήχο πουθενά. Θα είμαστε όλοι έτσι. Μουγγί. Θα το κάνουμε από πάνω, ντουμπλάζ. Ντουμπλάζ, ξέρεις, σαν τα βραζιλιάνικα. Με την ανάπηρη! Λοιπόν, Άγγελε, θα το λήξουμε, φίλε. Δεν ξέρω αν είχες κάτι να ρωτήσεις εσύ τον Δημήτρη. Όχι, όχι, εγώ χάρηκα πολύ που γνώρισα τον Δημήτρη. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και δεν το περίμενα κιόλας, δηλαδή. Να χαρείς τόσο πολύ, δεν περίμενες? Όχι, να δω εσάς από κοντά. Εντάξει. Από κοντά, ξέρεις, ενώ... Τι σημαίνει πλέον κοντά σε αυτό που βιώνει. Τώρα ναι. Τώρα. Εντάξει. Θα περάσει. Θα περάσει. Face to face, screen to screen. Θα περάσει. Θα περάσει. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Φυσικά θα περνάει στην οθόνη τα social media σου και Instagram και TikTok. Ναι, πες Άγγελε. Δηλαδή, εάν κάποιος κάνει το search στο TikTok, πάει και γράψει, πώς σε γράφει για να σε βρει? Θα πάει, Άγγελο. Ναι. Θα γράψει Demetres και με βρέσκεται, θα με βρει κατευθείαν. Θα πετάξω εγώ λόγο ρε στο editor και θα το δούνε τον Δημήτρη. Και εξάλλου το TikTok είναι ακόμα μια στενή κοινότητα. Δηλαδή, άμα μπει στο TikTok και κάτσεις μια ωρίτσα, θα πέσεις πάνω σε βιντεάκι του. Δεν γλιτώνεις. Και να μην θες, θα πέσεις σε ένα βιντεάκι του. Και... Όποιος θέλει να τον βρει, θα τον βρει. Θα έχω και εγώ τα links του κτλ. Και χάρηκα πάρα πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα. Ίσως εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ίσως να μίλησα πιο περισσότερο από όλους σας, γιατί είμαι λαλίστατος. Και ναι, αυτό. Ήταν πολύ τζάμι, νομίζω. Χαμάτο. Μ' άρεσε. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν περίμενα και ποτέ θα μου στέλνει μήνυμα. Βλέπω ξαφνικά το μήνυμα και λέω, όπα. Είχες δει ποτέ βιντεάκι μας, ας πούμε, Greek and Brown? Είχα κάνει subscribe στο κανάλι, στο YouTube, πάρα πολύ καιρό.
Ήξερα ποιο είναι, ήξερα και. Ναι, και στο TikTok ήξερα ποιο είναι και όλα. Και όταν είχα δει κιόλας ότι άνοιξε TikTok, μου φάνηκε και περίεργο, γιατί λέω είναι διαφορετικό. Ξέρεις, unboxing. Είναι λίγο διαφορετικό πώς θα το συνδυάσει στο TikTok. Αλλά όχι, τα κατάφερε. Ήξερα ποιο είναι. Ναι, δεν έβλεπα φανατικά, αλλά έβλεπα. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που θα κάτσω να δω κανένα βιντεάκι. Ναι. Είχα κάνει στην αρχή κάτι, Άγγελε, εσύ δεν το ξέρεις. Ξέρεις τι έκανα. Έβαζα την GoPro στο στόμα μου και πήγαινα στα σκουπίδια. Έβαζα ένα κινητό, ξέρω εγώ, που μου στέλναν από τα public. Το έβαζα μέσα στα σκουπίδια και μετά έκανα πως ψάχνω στα σκουπίδια και έβγαζα iPhone. Και έβαζα από πάνω φωνή και μιλούσα και έλεγα: εδώ ψάχνω να πούμε στα σκουπίδια και τα λοιπά. Και με βρίζανε από κάτω τα πιτσιρίκια. Ηλίδια σκουπίδια, έριξε κάτι τέτοια. Και αυτά πιάνε πολλά views, ρε φίλε, γιατί. Ναι. Εγώ από δύο βίντεο έμαθα πάρα πολύ καλά. Το ένα βίντεο ήταν αυτό με το μήλο. Ναι. Που το έκοψε. Και το άλλο, εντάξει, ήταν το viral σου που είχε γίνει στην Ελλάδα. Ο κόσμος γίνεται διάσημος από ρίχνους λόγους στο TikTok. Ναι. Πάντως, Άγγελε, το είδες ότι τα κατάφερα στο τέλος. Η συζήτηση γυρνάει γύρω από μένα. Ναι. Παρακαλώ, θέλω να κάνουμε και αυτό το κάντε like, subscribe. Α, ναι, μωρέ, θα το κάνουν αυτοί. Ξέρουν τα παιδιά. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον Άγγελο, πραγματικά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να τα πούμε στο μέλλον κάποια στιγμή πάλι. Και εγώ το ελπίζω. Εντάξει. Κάτσε πρώτα να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Να βγούμε και λίγο. Καλώς. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνω. Okay. Ευχαριστώ, Δημήτρη, πάρα πολύ. Περίμενε. Μην κλείσεις, Δημήτρη. Περίμενε, μην κλείσεις. Okay. Εγώ θα κλείσω το record.